Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παραρά, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον σταθμό μας και νομίζω ότι είναι κάτι που θα το ζητήσω και έχει σημασία να ακούσω και του κόμματός σας την άποψη για μέτρα, κυρία Τελεγιορίδου, που φαίνεται ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί του ότι έχουν συναισθανθεί τα τεράστια ζητήματα της πανδημίας και για την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη, νομίζω, αποδοχή στους πολίτες και σε εργαζόμενους. Δείχνει, δεν ξέρω αν ήδη μυρίζει, αν έχουμε άρωμα εκλογών, αλλά δείχνει πάντως η κυβέρνηση να έχει αντιληφθεί το μέγεθος των ζητημάτων και βγαίνουν, νομίζω, πακέτα δισεκατομμυρίων για να στηριχθεί η οικονομία. Κύριε Παραρά, πράγματι η ύφεση η οποία περιμένουμε ότι θα υπάρξει μετά από την πανδημία είναι πάρα πολύ μεγάλη και μεγάλη θα είναι και σε όλες τις χώρες. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αυτής της ύφεσης, εάν δεν πάρθουν μέτρα, θα είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολα. Θα έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία για τη χώρα μας, θα έχουμε μεγάλη αύξηση του χρέους και γενικότερα θα υπάρξει μία μείωση του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Να σας πω ότι μόλις χθες ανακοινώθηκε η έκθεση του προϋπολογισμού της Βουλής, στην οποία γίνεται λόγος για ύφεση από 4,5 μέχρι 8,5% σε ευνοϊκά σενάρια, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουμε μία εκτείναξη της ανεργίας από 26% στο ευνοϊκό σενάριο μέχρι 31%. Υπάρχει πιο αργή ανάκαμψη. Καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πάρθουν έκτακτα μέτρα ώστε να εμποδίσουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί φαντάζεστε ότι αν έχουμε μία ανεργία στο 30%, αυτό θα έχει και πολλά αποτελέσματα στην κοινωνία. Εκτιμώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, θα το δούμε βέβαια και στην πορεία πιο αναλυτικά, δεν ανταποκρίνονται στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πραγματικά δύσκολη κατάσταση που έχουμε μπροστά μας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ενισχύει την εργασία. Να σας πω όμως εδώ μία αντίφαση. Στο διάγγελμά του παγίωσε την εκπεριτροπή σε εργασία. Γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουμε εκπεριτροπή σε εργαζόμενους, θα εργάζονται λιγότερες μέρες και θα παίρνουν λιγότερο μισθό. Μονιμοποίησε σήμερα στο διάγγελμά του την αναστολή των συμβάσεων. Άρα δεν επιδοτεί την εργασία όπως επικαλείται, αλλά η μονιμοποίηση της αναστολής των συμβάσεων σημαίνει αυτομάτως ότι επιδοτεί την ανεργία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πιο σοβαρά και πιο γενναία μέτρα για την ενίσχυση των εργαζομένων και θα έλεγα, αν βάζαμε έναν τίτλο, ότι ενώ εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή με το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι» προτείναμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό μας μετά από αυτή την κρίση, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης επιβεβαιώνει με αυτά που εξήγηλε το δικό του συμβόλαιο με τους λίγους, τους ισχυρούς και τους... Να σας ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Και αυτό δεν έχει σχέση βέβαια με τα σημερινά μέτρα. Έχει να κάνει όμως με όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Βλέπω νούμερα τεράστια, κυρία Τελεγιορίδου. Δηλαδή, είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, είναι ο Μάιος, είναι αυτοί οι μήνες που έχουμε περάσει, όλα αυτά που έχουμε περάσει. Και βλέπω μία διαφορά στις 20 μονάδες να δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Εάν όλα αυτά τα μέτρα, όλη αυτή η στήριξη αφορά τους πολύ λίγους, όπως λέτε, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται πρώτο κόμμα και με μια διαφορά 20 μονάδων με εσάς, αν σημαίνει κάτι η δημοσκόπηση? Κύριε Παραρά, ακόμη δεν έχουν εμφανεί τα αποτελέσματα της υγειονομικής αυτής κρίσης στο οικονομικό επίπεδο. Από την άλλη, έχουμε μια επικοινωνιακή πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τα παρουσιάζει όλα ρόδινα. Και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και διαμορφώνει μια εικονική πραγματικότητα και όχι με το αζημίωτο. Αυτό... Να σας θυμίσω ότι χαρίστηκαν από 3,5 εκατομμύρια σε κάθε μεγάλο κανάλι φέτος συνολικά 21 εκατομμύρια
για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Να σας θυμίσω τα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν για την επικοινωνιακή καμπάνια του «Μένουμε σπίτι». Εκτιμώ ότι ο Μισό λεπτό. ελληνικός τα χρήματα, λαός... Τα χρήματα αυτά, εφόσον τα ανοίγετε, δόθηκαν γιατί, για να έχει μια εύνοια η κυβέρνηση ή τώρα που βλέπουμε και τα αποτελέσματα, ο θόρυβος που προκλήθηκε, τα ρεπορτάζ και ενδεχομένως όλη αυτή η επικοινωνία που υπήρξε, 166 νεκροί, όταν έχουμε χιλιάδες στην υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα. Οπότε δεν ξέρω αν όλα αυτά μετρούνται καθαρά και μόνο μέσα από μια επικοινωνιακή, όπως λέτε, πολιτική. Και πάλι όμως έχω την αίσθηση πως οι πολίτες, αν έβλεπαν ότι είχε αποτύχει αυτή η κυβέρνηση, θα είχε φανεί σήμερα, κυρία Τελιγιορίδου. Αν αναφέρεστε στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης... Μα τα χρήματα για αυτά δόθηκαν, για σποτάκια και τέτοια πράγματα. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες και εδώ η επιτυχία αυτής της επιλογής ήταν και οι οδηγίες που δόθηκαν από τους οδηγούς, αλλά και η ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη που ανέλαβε την ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του, την Μάλιστα. οικογένειά του Μάλιστα. και έτσι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τις άλλες χώρες. Θα από ήθελα... εκεί και πέρα ναι, όμως, ναι. η υγειονομική αυτή κρίση, και θα το πω εν συντομία, θα έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες κατά τη δική μας γνώμη απαιτούν την άμεση ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και δεν ακούσαμε τίποτε σήμερα από τον Πρωθυπουργό για τον πρωτογενή τομέα. Ήταν εκεί τρεις υπουργοί που αναφέρθηκαν σε θέματα οικονομίας και ο πρωτογενής τομέας, με τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε μετά από την πανδημία ακόμη και για την επισιτιστική κρίση, δεν αναφέρθηκε καθόλου. Και χθες, μάλιστα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε το τεράστιο ποσό στήριξης των εγωπροβατοτρόφων μας στα 23 εκατομμύρια. Θα... 4 ευρώ αναθηλικό ζώο, όταν η κυβέρνηση... Έχουμε μια διακοπή στην επικοινωνία με την κυρία Τέλη Γιορίδου. Λοιπόν, το ζήτημα που προκύπτει, το ζήτημα που προκύπτει, είμαστε εντάξει, ωραία, τώρα την βλέπουμε, Skype είναι, ίντερνετ είναι, σας ακούμε, για άλλο κληρώστε για τα 23 εκατομμύρια. Έλεγα, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Για τα 23, για τα 23 μόνο εκατομμύρια. 23 μόνο εκατομμύρια, όταν εμείς μόνο από τον de minimis πέρσι δώσαμε 42 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και χωρίς να υπάρχει ούτε κρίση κορονοϊού, ούτε τα επακόλουθα που περιμένουμε. Να πάμε σε ένα-δύο ζητήματα ακόμη, θέλω, κύριε Τελεγιορίδου. Λέτε ότι ο πρωτογενής τομέας απουσίαζε σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά έχουν ένα τέλος. Γι' αυτό είπα πριν και στην εισαγωγή ότι δεν ξέρω αν οδηγούμαστε σε εκλογική αναμέτρηση. Θέλω όμως ένα σχόλιο. Εάν βλέπετε ότι με όλα αυτά τα οποία η κυβέρνηση ανακοινώνει, για άλλο λόγο τα ανακοινώνει, εάν εκτιμάτε πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πάμε σε εκλογές κοντά-κοντά εννοώ. Αυτό είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να κάνει. Εκείνο όμως που εμείς λέμε είναι ότι είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, ακόμη και για την προκήρυξη εκλογών. Μάλιστα. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο το αποφασίζει η κυβέρνηση. Σωστά, σωστά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είναι ένα θέμα το οποίο το προσεγγίζουμε και ραδιοφωνικά το κουβεντιάζω μαζί σας και με πάρα πολλούς άλλους. Θα συνεχίσω να το κάνω και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, να δω πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε ως περιοχή, κυρία Τελεγιορίδου, που είχαμε τεράστια ζητήματα, έχουμε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και με την πανδημία, είναι η ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι και τα μεγάλα έργα που δεν βλέπουμε ακόμη να υπάρχουν, τα ακούμε όμως. Θέλω να μην μπω σε αναλύσεις για το τι έγινε, τι δεν έγινε. Μπορώ να ακούσω από εσάς, είστε βουλευτής, τι προτείνετε, ποιο είναι το βήμα που πρέπει να κάνει η Καστοριά, να κάνετε όλοι εσείς για να συνεννοηθείτε πρώτα, για να μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για ανάπτυξη. Τα δείγματα γραφής τα έδωσε η δική μας κυβέρνηση στην προηγούμενη τετραετία, καθώς είχαμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την περιοχή μας και να ανατρέψουμε μια αρνητική εικόνα. Ένα-ένα αυτά τα πράγματα η σημερινή κυβέρνηση μέσα σε 9 μήνες τα έχει καταστρέψει. Δηλαδή... Για παράδειγμα, ας πω την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου η κυβέρνηση κατήργησε τα πανεπιστημιακά τμήματα.
να πούμε για τον φορέα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, που έδινε τη δυνατότητα στην περιοχή μας με την ανάπτυξή του να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για την στήριξη του περιβάλλοντος, για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού μας περιβάλλοντος με την προσέλκυση τουρισμού, για την ανάδειξη των τοπικών μας προϊόντων, για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής κοινωνίας που σήμερα πια δεν υπάρχει. Το δημιουργήσαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι η στήριξη του πρωτογενή τομέα. Σήμερα σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και οι υπουργοί του σε όλους τους άλλους τομείς και αφήσανε τον πρωτογενή τομέα, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, με την έννοια ότι αυτός μπορεί να είναι ο τομέας που θα βοηθήσει σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Ήδη από τον προηγούμενο Μάιο είχαν εγκριθεί έργα για την Καστοριά. Είναι το αρδευτικό του γέρμα που είχαμε βγάλει και τη χρηματοδότηση 4.200.000. Το φράγμα της Διποταμίας. Βλέπουμε ότι δεν γίνονται ούτε οι δημοκρατήσεις. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν η περιοχή, για να κλείσουμε με αυτό. Ποιο είναι, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια συνεννόηση βουλευτών, δημάρχων και περιφερειάρχη. Τι χρειαζόμαστε, και θέλω να μου πείτε, εάν μέσα στους σχεδιασμούς και στις συζητήσεις είστε και εσείς, ή βάζουμε πάνω απ' όλα το ένα κόμμα, το άλλο κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Έχω αποδείξει, κύριε Παραρά, ναι, και νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν όλοι, ότι ουδέποτε έβαλα μπροστά την κομματική ταυτότητα όταν ήταν να κάνουμε έργα για την Καστοριά. Mm-hmm. Και να μην τα αναφέρουμε πάλι, είπαμε πανεπιστήμιο. Όχι, να μην τα πούμε αυτά τώρα, ναι. Τι χρειάζεται, λέω τώρα, τι νομίζετε ότι απαιτείτε. Αυτή τη στιγμή είναι οι άνθρωποι που έχουν στα χέρια τους την δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις, να έχουν και την βούληση. Την βούληση να πάμε μπροστά. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε όμως τους τελευταίους μήνες είναι μια πλήρης αδιαφορία για την περιοχή μας και δεν υπάρχει η βούληση από την κυβέρνηση να προωθήσει κάποια πράγματα που είχαν ξεκινήσει στην Καστοριά ή να δημιουργήσει άλλα. Να ρωτήσω, ναι, να ρωτήσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Το ότι δεν υπάρχει αυτή η βούληση, πείτε μου λίγο παρακαλώ πολύ, έχει να κάνει με την διάθεση που δεν δείχνει, αν θέλετε, ένα υπουργικό συμβούλιο ή ο Πρωθυπουργός, ή είναι θέμα βουλευτή τοπικών παραγόντων? Τι είναι συνδυαστικό ίσως όλο αυτό? Ποιος ευθύνεται δηλαδή για όλο αυτό? Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης. Μάλιστα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Και να κλείσουμε με αυτό. Η περιοχή μας πέρασε μια πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση. Σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, ήμασταν η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα, δυστυχώς με τους περισσότερους θανάτους. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση... Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε αποκατάσταση της διαδικτυακής σύνδεσης. Δεν ενδιαφέρει... Μάλιστα. Λοιπόν... Δεν ήρθε καν στην περιοχή. Ναι. Ένα κρούσμα υπήρχε στη Λάρισα, πήγαινε ο κύριος Χαρδαλιάς με τον κύριο Τσιόδρα. Στην Ηλία γινότανε η επίσκεψη. Στην Ξάνθη τα ίδια. Στην δική μας περιοχή, που ήταν η περιοχή με την μεγαλύτερη διασπορά του ιού, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Τσιόδρας δεν ήρθαν. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν υπάρχει βούληση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σας παρακολουθούμε κοινοβουλευτικά. Τα λέμε πολύ συχνά. Θα τα λέμε ακόμη περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες. Είναι κρίσιμες οι μέρες και του Μαΐου αλλά και του έκτου μήνα, του καυτού μήνα του καλοκαιριού, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που αναμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.